Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Θα μας δώσετε χρόνο, παιδιά. Θα το κάνω, βέβαια. Θα πάνω και τότε διάλα που θα πάρουν. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Θα πάνω και το πιάκε. Κάτσε λίγο τα φόρε. Έχεις κάνει ένα μηδιακό στα μηδάλια. Για φέρε και το κράσι πάμε τα πάνω. Για φέρε το κράσι πάμε τα πάνω. Πέντε να πάμε. Γεια παιδιά. Γεια παιδιά. Γαλάτσι. Εδώ το λεφτό στο κόσμο. Μια χαρά, μια χαρά. Έλα γρα, έλα γρα. Έλα εδώ. Thank you.
Καλώς ήρθατε, αδερφοκλός. Είσαι άξιος να ανέβει πολύ στο λαμπαρικάρι μου. Όποτε σε χρειαστήκαμε, ήσουν στο πλευρό μας. Συνεχίζεις να είσαι στο πλευρό μας. Σε θέλουμε δίπλα μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, εσείς μας τιμάτε. Εσείς μας τιμάτε, όχι εγώ. Θέλω να σε προσφέρω από τους εργαζόμενους από τα βάθη της καρδιάς μας αυτό εδώ το ταπεινό δωράκι. Πρόσεχε λίγο. Άνοιξε το πιο πολύ για περίσσια. Τι είναι, σταυρός είναι. Είναι από τους εργάτες. Για να μας θυμάσαι, να μην μας ξεχνάς. Να σε ξεχάσω δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά αυτό είναι πραγματικά το κάτι άλλο. Να σε καλά. Το καλύτερο δώρο που έχω πάρει ποτέ. Καλό, καλό, καλό. Γιατί είναι δώρο τίμιο. Γιατί είναι δώρο τίμιο. Από εδώ μέσα. Από τον ανθρώπου που εργάζονται. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Και πολύ υδρότα. Βασίλη, θα πεις και εγώ πάντες. Ναι, θες να μιλήσεις, ε. Εσύ πρώτα, εσύ. Λίγο το χέρι σας. Γεια σας. Είναι από... Γεια σας, μου. Καλό αγώνα. Πού είναι όλα τα αγώνα μας. Θα νικήσουμε. Παιδιά, με την νίκη. Με την νίκη, όλοι, με την νίκη. Με την νίκη. Μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Οποιοσδήποτε έρχεται εδώ πολιτικός, είναι η φιλοσοφία μας και η σκέψη μας ότι είναι φίλος και είναι καλοδεχούμενος. Για να μην παρεξηγηθούμε. Σήμερα έχουμε την τιμή να μας θυμάμαι την παρουσία του. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει ταυτίσει την πολιτική του διαδρομή με το μεταλλείο. Ο πολιτικός που επί τρία χρόνια έχει πάρει το δικό μας θέμα και το έκανε πανελλήνια είδηση. Ο άνθρωπος με τις πιο ακέραιες θέσεις που είναι συνοδοιπόρος σε αυτό το δύσκολο αγώνα τον ανηφορικό και έχει ταυτιστεί μαζί μας. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο οποίος θέλει να σας κάνει μια σύντομη τοποθέτηση. Καταρχάς να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένος για αυτή την υποδοχή. Και μόνο που σας έβλεπα να έρχεστε, τίμοι εργάτες μέσα από τα έγκατα της γης. Εσείς είστε αυτοί για τους οποίους πρέπει την Ελλάδα. Και κάποιοι καρεκλοκένταυροι, για ψηφοθυρικούς λόγους, μην έχετε καμία αμφιβολία για κανέναν άλλο λόγο, πάρα να σας κλείσουν τα σπίτια για να σας αφήσουν χωρίς δουλειά. Γιατί ο κ. Κουρλέτης, εάν πίστευε ότι το ορυχείο είναι επικίνδυνο και η κυβέρνησή του, έπρεπε να το είχε σκεφτεί πολύ νωρίτερα. Και όχι μια μέρα πρωτού παραιτηθεί η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα για να πείσουν την κυρία Εγκλέζη να ψηφίσει το μνημόνιο. Σκουρλέτη, αλήτη, μας έκλεισε στο σπίτι! Σκουρλέτη, αλήτη, μας έκλεισε στο σπίτι! Εγώ προκαλώ τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος λέει ότι είναι αριστερός πολιτικός και κοντά στο λαό, να έρθει εδώ, μπροστά, στην πύλη, να σας εξηγήσει γιατί έκλεισαν τα σπίτια σας. Αν έχει το θάρρος να έρθει εδώ να σας το πει. Και επειδή όσες φορές αυτά τα χρόνια με χρειαστήκατε και στη Βουλή και αλλού πάντα ήμουν παρόν, θέλω να σας πω με αυτό το θάρρος το εξής. Πρώτον, η έκκληση που κάνουμε προς την υπηρεσιακή κυβέρνηση είναι να ακυρώσει την απόφαση του κ. Σκουρλέτη. Η σχετική πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας λύνει τα χέρια και της υπηρεσιακής κυβερνήσεως να προχωρήσει αυτή η πράξη. Αλλά εάν παρελπίδα δεν τολμήσει να το κάνει η υπηρεσιακή κυβέρνηση φοβούμενη της αντιδράσης του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δυστυχώς για το ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει πολιτικό θέμα και νομίζει ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει ψήφους αν εσείς μείνετε χωρίς δουλειά, σας το εγγυώμαι προσωπικά.
ότι μόλις έρθει η επόμενη κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτή, εγώ προσωπικά δεν θα ησυχάσω αν δεν ανοίξω μεταλλείο. Κάτσε πάνω το κόλλο αυτό. Σας κοιτάω στα μάτια, ως πολιτικός σας ζητάω συγγνώμη για όσο έχετε τραβήξει. Γιατί εσείς οι μόνοι που δεν φταίτε, το ψωμί των παιδιών σας βγάζετε εδώ, μέσα στα έκατα της γης, όταν εμείς είμαστε πολυτελή γραφεία. Εσείς με τιμάτε που με δέχεστε εδώ και δεν σας τιμώ εγώ που έρχομαι. Και θέλω να ξέρω ότι δεν θα αφήσω τίποτα που να μην κάνω για να μην πάω καλία. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, κουράγιο. Κουράγιο στο δίκαιο, στο δίκαιο και τίμιο αγώνα που δίνετε. Και να ξέρετε ότι όλη η Ελλάδα σας κοιτάει και σας κοιτάει ως παράδειγμα αυτόν τον καιρό. Αυτόν τον καιρό η Ελλάδα σας κοιτάει ως παράδειγμα. Σε παρακαλέσω πάρα πολύ να έρθει και ο αρχηγός εδώ πέρα να μας δει από κοντά. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Δάγκος Μεμαράκης, και σκοπεύει να έρθει. Αλλά ούτως ή άλλως εδώ έχω έρθει με τη δική του εντολή. Δεν έχω έρθει μόνος μου. Ξέρετε ότι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης προσωπικά έχει στηρίξει τα μεταλλεία εδώ και 10 χρόνια και βάλε. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αν είναι πρωθυπουργός ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης στις 20 Σεπτεμβρίου το βράδυ, την πρώτη μέρα που θα αναλάβει κυβερνητικά καθήκοντα, το μεταλλείο θα ανοίξει. Μην έχετε γι' αυτό καμία αμφιβολία. Ήδη πιέζει η Νέα Δημοκρατία και σήμερα έχουμε ζητήσει από τον Υπηρεσιακό Υπουργό να άρει την απόφαση του κ. Σκουρλέτη. Το ζητάω και εγώ από εδώ on camera, όπως βλέπετε. Το έχουμε κάνει και κατηδίαν. Είναι αίτημα της Νέας Δημοκρατίας να τελειώσει η ομοιρία των εργαζομένων. Για να ξέρετε εδώ και το εξής. Εάν πίστευε πράγματι ο κ. Σκουρλέτη την απόφασή του, θα την είχε εκδώσει αρκετές μέρες πριν χωρίς να κλείσει το μεταλλείο. Και θα είχε ζητήσει από την εταιρεία εξηγήσεις και περίοδο για να προσαρμοστεί. Ο κ. Σκουλέτης δεν έκανε αυτό, αλλά μια μέρα πριν φύγει έβγαλε την απόφαση για να την έχει διαβατήριο για τις εκλογές. Είναι η πιο ντροπιαστικά ψηφοθυρική απόφαση που έχει εκδώσει ποτέ πολιτικός, ο οποίος μπροστά στον κρατή στη δική του την καρέκλα δεν σκέφτεται ότι μπορεί να χάσουν τη δουλειά τους χιλιάδες άνθρωποι. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν τους αξίζει να έχουν αυτές τις καρέκλες. Δεν ξέρω τι θα ρωτάς από εκεί. Ρώτε εδώ, παιδιά. Εμείς θέλουμε να πιέσετε πριν τις εκλογές. Εάν ξεφύγουμε μετά τις εκλογές, θα είναι πολύ, πολύ δυσκολότερα για μας τα πράγματα. Απαιτούμε να δοθεί λύση τώρα. Αύριο αν είναι δυνατόν. Αύριο. Θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι να ανοίξουν τα μεταλλεία σήμερα. Σας το είπα και πριν. Έτοιμά μας προς την υπηρεσιακή κυβέρνηση, τον υπηρεσιακό υπουργό, είναι να άρει την απόφαση του κυρίου Σκουρλέτη σήμερα. Δεν ελέγχουμε την υπηρεσιακή κυβέρνηση, αλλά το λέμε με δυνατή φωνή, γι' αυτό είμαι εδώ, σταλθείς από τον Βαγγέλη τον Μεϊμαράκη, τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό το λόγο. Και ξέρετε, όταν λέω εγώ κάτι είναι νόμος, δεν το λέω έτσι, ούτε για τις κάμερες, ούτε για τις ψήφους. Εσείς θα συνεχίσετε τον τίμιο αγώνα σας. Εμείς θα συνεχίσουμε την πίεση που πρέπει να ασκούμε και ασκούμε. Τα μεταλλεία όμως θα ανοίξουν. Σας το εγγυώμαι να το ξέρετε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ανοίξουν. Και θα πρέπει ένα από τα πράγματα που η κυβέρνησή μας, εφόσον ο ελληνικός λαός μας επιλέξει, να βάλουμε μπρος γρήγορα, ή να βοηθήσουμε και αυτούς τους ανθρώπους να αποκτήσουν ξανά το αίσθημα της ασφάλειας, που αν την κατάγονται την περιοχή της Ιερισσού, τρομοκρατημένοι, αναγκάστηκαν να αφήσουν τα σπίτια τους εκεί, τα παιδιά αυτοί που θα πάνε στο σχολείο και όλα τα υπόλοιπα. Θέλω να σε ευχαριστήσω και προσωπικά, όταν ήσουν στο Υπουργείο Υγείας, όταν κατεβήκαμε στην Αθήνα τα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε, ό,τι είπες έγινε επιλέξη. Και μέσα σε 0 χρόνο σε ευχαριστούμε για τα 2 σύγχρονα ασθενοφόρα που μας έστειλες. Πρέπει να σας πω, εγώ εργάζομαι πάρα πολύ μικρό παιδί. Έχω κουβαλήσει βιβλία, έχω στήσει πάγκους, πολλοί με κοροϊδεύουν για αυτά, δεν με νοιάζει καθόλου. Πρέπει όμως να σας πω κάτι. Σας βλέπω και σας κοιτάω στα μάτια γιατί σέβομαι τη δουλειά που κάνετε. Σέβομαι την αγωνία σας τώρα αυτή την περίοδο όπου κάποιοι θα σας αφήσουν στον δρόμο
Δεν ήρθα εδώ ούτε για να σας κοροϊδέψω, ήρθα μόνο για να σας πω ένα πράγμα. Τα μεταλλεία θα τα ανοίξουμε, ο κόσμος να χαλάσει. Και να ξέρετε κάτι ακόμα. Δεν είναι αυτοί που νοιάζονται για το περιβάλλον και εμείς που δεν νοιαζόμαστε. Και εσείς νοιάζετε για το περιβάλλον. Το ίδιο νερό πίνετε, τον ίδιο αέρα αναπνέετε, τα ίδια φαγητά τρώτε. Δεν είναι αυτοί που νοιάζονται για το περιβάλλον και εμείς που δεν νοιαζόμαστε. Για το περιβάλλον νοιαζόμαστε όλοι. Αλλά για το περιβάλλον, έτσι ώστε να έχουμε και δουλειές και να μπορούμε όλοι να προκόψουμε. Όχι για το περιβάλλον για ψηφοθυρικούς λόγους και για να πουλάμε αριστεροσύνη όπως έκανε η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τα μεταλλεία θα τα ανοίξουμε λοιπόν και το περιβάλλον θα το προστατεύσουμε. Και θα ενημερώσουμε σωστά και εκείνους συμπολίτες μας που έχουν παρασυρθεί αυτή η περίοδο του φανατισμού από αυτούς τους ψηφοθύρες. Ότι δεν έχει κανένα κίνδυνο το περιβάλλον από μια επένδυση που ακολουθεί τις περιβαλλοντικές μελέτες και σέβεται τους κανόνες λειτουργίας. Και αυτό έχουν πει και τα δικαστήρια, αυτό έχει πει και το Συμβούλιο της Επικρατείας και αυτό υποστηρίζουμε όλοι. Κανένα μας δεν λέει να καταστρέφουμε το περιβάλλον. Το αγαπάμε το περιβάλλον, αγαπάμε τη φύση, αγαπάμε και τα μεταλλεία. Λοιπόν, καλό αγώνα, παιδιά, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ την υποδοχή. Μέσα. Ναι, ιδιώσεις. Ναι, ιδιώμαστε, ναι. Ο αρχηγός, αν είναι δυνατόν και σήμερα το βράδυ, το μεταφέρεις, να βγει ανοιχτά, ανοιχτά και να μας στηρίξει, να βγει ανοιχτά σήμερα και να μας στηρίξει. Θα στηρίξει. Δεν τον ακούσαμε μέχρι σήμερα, γι' αυτό. Γκρεμίστε τα τείχη. Έλα. Με εντολή του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και υποψηφίου Πρωθυπουργού, Βαγγέλη του Μεμαράκη. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι καθαρή. Το μεταλλείο το έκλεισε ο Πάνος Κουρλέτης και ο Αλέξης Τσίπρας για ψηφοθερικούς λόγους, για κανέναν λόγο. Εάν θέλαν πράγματι να έχουν αμφιβολίες για τα περιβαλλοντικά, θα έπρεπε πολύ πριν παραιτηθούν να έχουν δώσει την εταιρεία την ευκαιρία να εξηγήσει, να προσαρμοστεί. Και όχι σαν τους κλέφτες, μια μέρα πριν φύγει το Μέγαρο Μαξίμου, να κλείσουν εταιρεία μόνο και μόνο για να πουλήσουν αριστεροσύνη στην ελληνική κοινωνία και να προσπαθήσουμε κάποιο τρόπο να ξεχαστεί ότι ψήφισαν ένα μνημόνιο που λέγανε να ψηφίσουν. Η Νέα Δημοκρατία ζητάει να ανοίξει τα μεταλλεία σήμερα. Ακόμα και η υπηρεσιακή κυβέρνηση, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, νομιμοποιείται πλήρως να ακυρώσει την απόφαση του κ. Σκουλέτη και να ανοίξει τα μεταλλεία. Και δεσμευόμαστε σε κάθε περίπτωση ότι αν ο ελληνικός λαός μας εκλέξει 20 Σεπτεμβρίου. Τα μεταλλεία θα ανοίξουν αμέσως, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον, αλλά και με σεβασμό στις δουλειές των ανθρώπων και στην εθνική οικονομία. Αυτή είναι δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας και του Προέδρου του Βαγγέλη Μαμαράκη. Λοιπόν, θέλω να πω και κάτι ακόμα. Αξίζει τον κόπο να παίξουν τηλεοράσεις στη σκηνή με τους μεταλλορίχους που ανεβαίναν κάτω από τις στοές. Για να δουν οι Έλληνες σε ποιες συνθήκες δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι, έχει σημασία να το δούνε. Και να καταλάβουν ότι εδώ υπάρχει ένας τίμιος και δίκαιος αγώνας από ανθρώπους αποφασισμένους που δεν πρόκειται να υποχωρήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Μέσα έχει έρθει η εγώ, αλλά σε μικρότερη ποσότητα. Εγώ μέσα έχει. Το παίρνω και το κάνω. Καλά, γι' αυτό πήγε. Δεν είναι. Δεν ορκίστηκε και λάχιστα.